σε ό,τι αφορά την τροπολογία του Υπουργείου Υγείας. Είναι ένα μικρό νομοσχέδιο. Αν το συγκρίνουμε με τα άρθρα του νομοσχεδίου που συζητούμε σήμερα, 25 άρθρα το νομοσχέδιο για τον ΟΒΠ, 15 άρθρα εδώ, 16. Αφαιρέθηκαν τα δύο, εντάξει. Ένα επιπλέον νομοσχέδιο. Με διατάξεις διαφορετικές μεταξύ τους και μάλιστα σε κάποιες από αυτές διαφορετικά αντικείμενα, να το πω έτσι, μέσα στο ίδιο άρθρο. Και δείτε τώρα ποιο είναι το πρόβλημα που έχουμε βάλει και στη διάσκεψη των Προέδρων. Υπάρχουν κάποια άρθρα που εμείς, η κοινοβουλευτική μας ομάδα, θα μπορούσε να τα ψηφίσει. Να είναι υπέρ. Είναι υπέρ. Κάποια άλλα είμαστε κατά, κάποια θα πάμε στο παρόν. Συνολικά όμως, καλούμαστε να ψηφίσουμε την τροπολογία, η οποία η ψήφος αυτή στο σύνολο της τροπολογίας θα αποτυπωθεί αύριο μεθαύριο στο νομοσχέδιο ως ψήφος σε όλα τα υπόλοιπα άρθρα. Και εδώ είναι ένα ζήτημα. Δεύτερον, τρίτον. Και σε αυτή λοιπόν την κατεύθυνση, το υπέρ, το κατά, το παρόν. Για παράδειγμα, λέτε εδώ στο άρθρο 7, πιάνω αυτό για παράδειγμα. Κινητές μονάδες υγείας. Θεσπίστηκαν τώρα με τον κορονοϊό, αυτές που θεσπίστηκαν να λειτουργήσουν όπως λειτουργήσαν. Οι ιατρικοί σύλλογοι, λέω εγώ ένα παράδειγμα, γιατί μπαίνουν και δήμοι κτλ. Οι ιατρικοί σύλλογοι τι δουλειά έχουν τις κινητές μονάδες? Καμία. Έτσι, ένα ερώτημα βάζω. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα των εμβολίων. Λοιπόν, μπορεί να βγάζετε τη ρύθμιση που υπήρχε, δηλαδή δίνοντας τη δυνατότητα στον Υπουργό με υπουργική απόφαση κτλ. Κατά τη γνώμη μας, και αυτό εμείς είμαστε η βασική μας αντίρρηση για παράδειγμα, ότι δεν βγάζετε, αν θέλετε, τους περιορισμούς που ισχύαν και ισχύουν ακόμα. Σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα εμβολιασμού όλου του πληθυσμού. Και εμείς λέμε δωρεάν χορήγηση των εμβολίων. Και όχι να πληρώνουν είτε συμμετοχές είτε από την τσέπη τους. Για παιδιά, για άτομα τα οποία δεν εντάσσονται ή δεν ανήκουν, να το πω έτσι, στις λεγόμενες ευπαθείς ομάδες και πάει λέγοντας. Για παράδειγμα, π.χ. το αντιγρυπικό και πάει λέγοντας. Έτσι λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, με βάση αυτά, εμείς σε αυτή την τροπολογία θα πάμε στο παρόν. Μας εξαναγκάζουν με αυτόν τον τρόπο. Είναι ένα ζήτημα που το θέσατε και στην διάσκεψη στον Πρόεδρο. Δεν μπορεί να το λύσει ο Υπουργός, θα το λύσει ο Πρόεδρος της Βουλής. Δεν είναι τωρινό, είναι η ίδια, να το πω έτσι, η ίδια κατάσταση επαναλαμβάνεται και αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο όπως και την προηγούμενη. Και την προηγούμενη περίοδο τα ίδια είχαμε. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την τροπολογία που αφορά την Κάρπαθο, εμείς δεν έχουμε καταρχήν τα στοιχεία του ελέγχου των εκαθαριστών και προκειμένου να τοποθετηθούμε, αν θέλετε, στο σύνολο του αντικειμένου ή αυτού που πραγματεύεται η συγκεκριμένη τροπολογία. Πολύ περισσότερο που σε διάφορες περιπτώσεις νομιμοποιημένες δαπάνες εκ των υστέρων αποτέλεσαν αντικείμενο είτε αντιπαραθέσεων, αν θέλετε, και κατηγοριών του τύπου δηλαδή της πατάλης, της έλλειψης διαγωνισμών ή επιληκτικής ανάθεσης προμηθειών και πάει λέγοντας. Και μεταξύ των τέως είτε των νυν κυβερνητικών κομμάτων όπως το συνηθίζουν και ανεξάρτητα τα διαδοχικά, όλοι τους προβαίνουν σε νομιμοποιήσεις αυτού του τύπου δηλαδή όπως προδίδει και με την τροπολογία με τις αντίστοιχες απαλλαγές των εκαθαριστών. Το σοβαρό ζήτημα, κύριε Πρόεδρε, είναι η καθυστέρηση της λειτουργίας του νοσοκομείου, ο εξοπλισμός και η στελέχωσή του και απολύτως φυσικά δωρεάν παροχή των εργασιών του. Και κλείνω με αυτό, κύριε Πρόεδρε, 10 δευτερόλεπτα, την δεύτερη βουλευτική τροπολογία. Είναι ξεκάθαρα φωτογραφική διάταξη και στην ουσία τι κάνει με μία πρόταση, αναδεικνύει την Ελλάδα σε σημαία ευκαιρίας. Εμείς θα την καταψηφίσουμε αυτήν.